Παρόν Θεοδωράκης Διαμαντής, Λάσκαρης Δημήτρης, Μαμάρια Μονίκη, Πάλας Ελευθέριος, Τσατσομήρου Αθηνά, Σκόρδος Ιάκωβος, Αθανασίου Φραντζέσκος, Βάμπουκας Εμμανουήλ, Πανταζή Ειρήνη, Τινιακός Δημήτρης, Βασιλοπούλου Κουτέλη Μαρία. Από τους εκπροσώπους κοινοτήτων, Σπέρτος Ευστάθιος, Τοπική Κοινότητα Αφικίων, και από τους Προέδρους Κοινοτήτων, Τρανάκος Γεώργιος, Τοπική Κοινότητα Κοφθίου. Η επιστροφή στις σκοπό της απαρτίας θα αρχίσει η συνεδρίαση της κατεπίπτωση συνεδρίαση μετά από τρίτη πρόσκληση. Έχουμε δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, προβλέπεται από την διαδικασία, όμως να πούμε πριν ξεκινήσουμε ότι αυτά τα εκτός ημερήσιας διάταξης για να μπορέσουν να συζητηθούν σήμερα χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλει 11 θετικές ψήφους. Είμαστε ακριβώς 11. Ένας διαφωνεί, τα εκτός ημερήσιας δεν θα συζητηθούν σήμερα. Αντίθετα, τα υπόλοιπα θέματα της κατεπίπτωσης συνεδρίασης θέλουν τη σχετική πλειοψηφία των παρών, όχι του συμβουλίου. Δηλαδή, θα διαβάσουμε και το κατεπίπτωση για να κρίνουμε τα θέματα που είναι κατεπίπτωση και της κατεπίπτωσης συνεδρίασης. Αρχίζουμε λοιπόν από τα εκτός ημερήσιας διάταξης. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα. Τροποποίηση και συντήρηση της απόφασης 233 του 18. Σύμφωνα λοιπόν με τις οδηγίες που έλαβε η υπηρεσία από την Τράπεζα της Ελλάδας, τροποποιήθηκε η διαδικασία νομιμοποίησης διαχειριστικού υπολόγου και απαιτείται πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου περιορισμού υπευθύνου λογαριασμού ως εξής: απόφαση για το ποιος ορίζεται ως υπεύθυνος λογαριασμού και απόφαση για το ποιος δεσμεύεται να υπογράψει δήλωση ορισμού υπευθύνου λογαριασμού. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρα και την αναγκαιότητα τροποποίησης και συμπλήρωσης της απόφασης 233 που αφορά τη μελέτη Χιτιάνδρου κτλ., προτείνουμε για διαχειριστικό υπόλογο της πράξης την Χαβιάρου Γαρυφαλιά υπάλληλο ΠΕ Οικονομικού και να δεσμεύεται με την υπογραφή του δήλωσης ορισμού υπευθύνου λογαριασμού ο κ. Θεοδόσης Σούδης, Δήμαρχος Άνω. Το κατεπίπτον είναι βέβαια ότι είναι έργο ΕΣΠΑ και πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε. Καταρχήν, κρίνεται το θέμα αυτό κατά πίγωνα από το σώμα. Ναι, ναι. Είναι μια εισήγηση, μια εισήγηση από το σαμπινίκαμε. Δεν είναι, διότι να ορίζουμε, δεν είναι κάτι αντιλαμβάνομαι. Άρα λοιπόν αυτό το θέμα κρίνεται κατά πίγωνα, θα συζητηθούμε. Το δεύτερο κατά της εκτός ημερήσιας διάταξης είναι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, έτσι όπως έχετε δει και μια συμπλήρωση που θέλει να κάνει εδώ για μια χρηματοδότηση η κυρία Χαβιάρου. Και το ανεπιφύγον εδώ είναι ότι πρόκειται για άμεσες λογιστικές τακτοποιήσεις οι οποίες έχουν γίνει. Κρίνει το σώμα ότι το θέμα αυτό της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. Να σας πω λίγο. Επειδή δεν το προϋπολογίσατε, δεν απαντήσατε. Μισό λεπτό. Επειδή είναι μόνο για λογιστικές τακτοποιήσεις, δεν έχει να κάνει με τίποτε άλλο απολύτως, ούτε με δαπάνωση ούτε με τίποτα. Αφορά τον προϋπολογισμό του 19 που πρέπει να τις κάνουμε αυτές τις τακτοποιήσεις λογιστικές από χρήματα τα οποία δεν διατέθηκαν. Και επίσης δεν βάζουμε δύο μεγάλες χρηματοδοτήσεις που ήρθαν για να μην το μπλέξουμε του 5x5 και των 200.000 ενθεωμηνίες, θα το βάζουμε στο 19. Δεν πειράζει αναγκαστικά να το κάνουμε αυτό. Και έχει έρθει όμως τώρα για την μελέτη του Χιτή έχουν έρθει χρήματα. 3/4 ήρθε η τράπεζα από την τράπεζα. Στις 8.30 ήταν 20 ώρες να μας ενημερώσει. Μα είχε έρθει το. Όχι, 3/4. Την αναμόρφωση που έχουμε στείλει. Αυτή την τροποποίηση που κάνετε τώρα μας την έχετε στείλει. Όχι, γενικά την αναμόρφωση. Την απόφαση της οικονομικής επιτροπής σας στείλαμε. Έχει σταλεί. Πού? Έχει σταλεί σε όλους σας. Φυσικά έχει σταλεί. Μα δεν είναι όχι, Μαρία. Έχει σταλεί. Έχει σταλεί. Εγώ δεν την έχω και γι' αυτό δεν διαφωνώ. Πότε τη στείλατε? Σήμερα. Λοιπόν. Δεν την έχω. Το σώμα δεν λέω ψέματα. Νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσουμε για να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, το σώμα κρίνει ότι είναι κατεπίγον αρχικά. Δεν ψηφίζουμε αν δεχόμαστε την απόφαση. Ψηφίζουμε αν είναι κατεπίγον επειδή τελειώνει η χρονιά και πρέπει να γίνουν τακτοποιήσει. Παρακαλώ, κυρία Βασιλοπούλου. Ξεκινά από τους αρχηγούς. Επειδή είναι 20 Σεπτεμβρίου και πρέπει, νομίζω ότι είναι αυτονόητο το διαδικτύο, είναι κάτι δικά από την άποψη. Παρακαλώ το σώμα. Δεν μπορείς να κάνω άλλο σύμβουλο. Ένα μικρόφωνο ανοίξει, παρακαλώ. Δεν συμβαίνει αυτό. Τι μας καίει. Πάντα σε ενδιαφέρει να στηρίζουμε το Δήμο όταν έχεις ανάγκη. Όταν έχεις την πλειοψηφία, να μην πω τι κάνεις.
Ξέρεις πολύ καλά και κάποτε άλλοτε πάλι οι παραμονές τους πηγαίνουν και η αντιπολίτευση ήρθε εδώ και σε στήριξε. Δυστυχώς μας σκέφτεσαι μόνο όταν έχεις τα ζόρια. Γι' αυτό εγώ δεν συμφωνώ. Να πάμε σε κανονική συνεδρίαση. Ωραία. Άρα, μετά που θα είναι μια δεκαετία, τι διαφωνούμε με τον Παναγιώτο. Κύριε Βασιλοπούλου, ο κύριο Ασίου, ο οποίο κυνιακό και η κυρία Πανταζή διαφωνούν, άρα δεν έχουμε θέμα. Πέρα από τη διαδικασία, αυτό το οποίο εγώ δεν γνώριζα πραγματικά ότι σήμερα υπήρχε αναμόρφωση, έχει πάρει ο ανάρχος τηλέφωνο και, για να πληρωθεί. Και είναι 118.000. Δηλαδή, το σώμα είναι το θέμα, δεν θεωρεί κατ' επίγον. Άρα δεν παίρνουμε στη συζήτησή του, θα πρέπει να έρθει με καινούργια είτε κατ' επίγουσα είτε τακτική συνεδρίαση. Εφόσον είναι εκτός ημερήσια σε κατ' επίγουσα συνεδρίαση, δεν περνάει. Θα τα πούμε κάποια στιγμή. Τα έχουμε στη διαφθάνεια. Λοιπόν, άρα λοιπόν, συμβείτε μόνο το εκτός ημερήσια για το ΕΣΠΑ, το οποίο κρίθηκε σαν κατ' επίγον. Υπάρχει κάποια αντίρρηση στην πρόταση, στην εισήγηση, δηλαδή για την κυρία Καμπέλου. Όχι, εκλείεται λοιπόν το πρώτο εκτός ημερήσια διάθεση, εκλείεται μόνο. Δεν παίρνουμε τα θέματα του χρόνου. Καλησπέρα και από μένα. Φραντζέσκο, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό που είπε. Ότι σα έχω ανάγκη μόνο όταν θέλω κάτι. Μου το εξηγεί λίγο, σα παρακαλώ, γιατί για να καταλάβω, ακούγεται και το μικρόφωνο, ακούγεται και στο αυτό. Θέλω να μου εξηγήσει τι εννοεί. Σα έχω ανάγκη, πότε σα έχω ανάγκη. Δηλαδή, πες όταν μα θέλει τι εισηγήσει, ναι. Πολλέ φορέ καθόλου ή πολλέ φορέ μία ώρα και δύο πριν το Συμβούλιο, όταν στην Οικονομική Επιτροπή μου στέλνετε εισηγήσει, όταν υπάρχει αναμόρφωση. Πολλές φορές καθόλου ή κάποια στιγμή, μία ώρα πριν το Οικονομική Επιτροπή και αναγκάζομαι να μην έρχομαι. Αυτή είναι η συμπεριφορά. Ναι, δεν κατάλαβα, το σας έχω ανάγκη και λέω για το... Γιατί όταν θυμάσαι πολύ καλά πριν δύο χρόνια, παραμονές του Συμβουλίου που δεν είχες από τους δικούς να συμπληρώσεις, εγώ και η Αθηνά φύγαμε από το γάμο και ήρθαμε εδώ να βοηθήσουμε. Αυτό το εκτίμησες ποτέ σου, όχι. Από πού έχει πάρει το συνέδριο να το έχω εκτιμήσει, όλη τη συμπεριφορά όλη τη θητεία σα. Τη συμπεριφορά όλη τη θητεία μου. Το ότι δεν έρθει στα συμβούλια εσύ για να κάνουμε απαρτία και να μην κάνουμε συμβούλιο και αναγκαζόμαστε να κάνουμε τα έκτακτα για να μπορέσουμε να κάνουμε συμβούλιο, αυτό είναι συμπεριφορά δικιά μου. Το ότι έχουμε συμβούλιο 10.30 ώρα και δεν είναι νωρί. Το κάνουμε 8.30 είναι αργά. Το ξανακάνουμε πάλι 8.30 για να έρχεται. Δηλαδή, συγγνώμη, η συμπεριφορά μου, τι είναι αυτό που σα έχει δείξει ότι υπάρχει αρνητική στάση απέναντί σα. Ενώ εγώ δεν είμαι από ότι υπάρχει αρνητική στάση απέναντί μα. Και εδώ μιλάμε για ένα θέμα διαδικασία και λειτουργία του Δήμου. Δεν μιλάμε για ένα έργο, μια δαπάνη. Μιλάμε για την λειτουργία του Δήμου. Μιλάμε. Αλλά δεν πειράζει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό τώρα είναι, αυτό που λες τώρα, Φραντζέσκο, είναι δηλαδή ένα προεόρτιο τη επόμενη θητεία, όποιο κι αν είναι, που υπάρχει απλή αναλογική. Αυτό δηλαδή είναι στο πλαίσιο τη συνεργασία, τη αγαστή, μεταξύ των συνδυασμών του Δήμου. Αυτό είναι το μάθημα που δίνουμε τώρα. Σωστά. Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, το μάθημα που πρέπει να δώσουμε τώρα, για τώρα και για τους επόμενους, είναι κάποιες μέρες πριν να έχουμε τις εισηγήσεις και όχι να τις παίρνουμε την ώρα που ερχόμαστε εδώ σε κέρια θέματα και όχι να τις παίρνουμε στο παραπέντε. Και όταν ερχόμαστε εδώ, να μην μας ηρωνεύετε, να μην ηρωνευόμαστε από άλλους και το έχω πει και έχει γραφτεί και στις κάμερες και να μας υπολογίζετε επίσης όλες. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση. Όταν λοιπόν δεν έχουμε για ένα θέμα προϋπολογισμού εισήγηση, είπε η κυρία Χάβια ότι 3 παρατέταρτο. Μέχρι τις 8.30, μέχρι τις 8.30 θα μπορούσε να έχει έρθει ένα μήνυμα. Παιδιά, συνέβη κάτι έκτακτο, περάστε, τουλάχιστον εγώ που είμαι στη χώρα, περάστε να πάρετε μια ενημέρωση. Όχι στις 8.30 που ήρθαμε. Όσο για το άλλο που είπατε, κύριε Δήμαρχε, ξέρετε πολύ καλά, εγώ προσωπικά σας το έχω κάνει και γραπτός και προφορικός, μέχρι το μεσημέρι οι ασχολίες που έχω δεν μου επιτρέπουν να έρχομαι σε συμβούλια. Εσείς τρεις συνεχόμενες τις κάνετε πρωινές. Εγώ τι να υποθέσω. Δεν ήταν κάτι που άνοιξαν οι ουρανοί και γίνανε πλημμύρες και έπρεπε να έρθουμε. Ο καθένας από εμάς, είτε δουλεύει είτε δεν δουλεύει, έχει κάποιες υποχρεώσεις. Το αν είναι 6,5, 7,5 ή 8,5, τουλάχιστον για τον εαυτό μου, οφείλεται να παραδεχτείτε ότι σπανίως έχω λείψει. Και δεν μπαίνω στη λογική για να μην γίνει απαρτία.
πρωινές και μεσημεριανές ώρες, σας το έχω δηλώσει πολλές φορές ότι δεν μπορώ να έρθω. Εντάξει, λοιπόν, όταν συζητάτε τέτοια πράγματα, να τα προσωποποιείτε. Παρακαλώ, να τελειώσει εδώ αυτό το θέμα, ακριβώς. Θα σας πλήσω γιατί, λοιπόν, καταρχάς, συμβούλια δεν έχουν γίνει στα 4 χρόνια που κάνουμε ήδη 4,5 στις 12,5 ώρα παραπάνω από 2-3 συμβούλια. Και αυτό γιατί υπήρχε λόγος συγκεκριμένος. Γι' αυτό ερχόμασταν. Τα τελευταία όμως υπήρχε λόγος συγκεκριμένος. Για 12,5 ώρα. Και δεν είναι κάτι σύμφωνο. Σε όλους τους Δήμους γίνεται συμβούλιο μεσημέρι. Και μεσημέρι. Δεν είναι κάτι πρωτοτυπία του Δήμου της Άνδρου. Δεν θα ήθελα να κάνουμε διάλογο. Όχι, δεν θα κάνουμε διάλογο. Να μην αφήνουμε εντυπώσεις, κύριε Δημάρχη. Γιατί ο κύριος Παπαδόπουλος. Ο κύριος Παπαδόπουλος πρέπει να τελειώσει την κουβέντα. Ας μιλήσει και μετά από μένα. Κύριε Πρόεδρε, εσείς δηλώσατε προχθές και γράφετε στην κάμερα ότι εσείς αποφασίζετε για τα συμβούλια. Ακριβώς. Λόγω δημοκρατίας που σε διέθεσε. Λόγω της δημοκρατίας που σε διέθεσε. Μείνω διακόπτω, σας παρακαλώ. Παραλαμβάνω λοιπόν τα συμβούλια. Δεν σε ακούω, δεν σε ακούω. Τελευταίο θα μιλήσω ο Δήμαρχος. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτή είναι η δημοκρατία. Έτσι, επαναλαμβάνω λοιπόν ότι 12,5 ώρα συμβούλιο στα τόσα που έχουμε κάνει τα 4,5 χρόνια δεν έχουμε κάνει 3-4 το πολύ. Δεύτερον, δεν σας ειρωνεύεται κανείς. Αν κάποιος σας ειρωνεύτηκε ποτέ, αυτό είναι θέμα προσωπικό με κάποιον που μπορεί να έχετε. Στο συμβούλιο αυτό ούτε ο Δήμαρχος ειρωνεύεται, ούτε κάποιος άλλος ειρωνεύεται. Και αν από κάποια διαδικασία προκύψει. Βασιλοπούλου, θα αναγκαστώ παρακαλώ. Δεν διακόπτουμε το Δήμαρχο. Δεν διακόπτουμε το Δήμαρχο. Τα πλήρη για να σας πει η λειτουργία του Συμβουλίου, δεν θέλω να μένουν οι εικόνες αυτές που θέλετε να περάσετε ή να περάσουν κάποιοι. Ούτε ειρωνευόμαστε. Προσπαθούμε να κάνουμε τα συμβούλια με κόπο, διότι απαρτία δεν υπάρχει και προσπαθούμε με κόπο να τα κάνουμε. Και γι' αυτό τον λόγο κάναμε αυτές τις έκτακτες, όπως το ξέρετε πάρα πολύ καλά, διότι και με έκτακτα συμβούλια περάσαμε 4 μεγάλα έργα της Άνδρου. Αν το θυμάστε, να σας το θυμίσω. Λοιπόν, αλλά θεωρώ ότι είναι υποχρέωση όλων μας εν ώψη του κλεισταίνη της νέας νομοθεσίας που υπάρχει για τα συμβούλια και πολλά συμβούλια δεν θα έχουν απαρτία αλλά την Ελλάδα πρέπει να υπάρχει περισσότερη συνεργασία και κατανόηση. Από εμάς την έχετε. Την περιμένω και από εσάς. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πριν πούμε στα θέματα της υπηρεσίας διάθεσης, θα κάνω μια ενημέρωση στο Σώμα. Έχουμε λάβει τη 222/18 απόφαση και τη 223/18 που αφορούν το όμικρον πι δέλτα του Δήμου, το πι δέλτα του Δήμου και το πι δέλτα του Δημοτικού Προσώπου. Εκ λάθος πήγαν δύο αποφάσεις, θα πρέπει να βγουν να βγει μία απόφαση και για τα δύο. Οπότε θα γίνει ορθή επανάληψη και θα ενσωματωθεί η 223, θα απορροφηθεί από τη 222/18. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της υπηρεσίας διάθεσης. Λοιπόν, κατεπίγουσα λοιπόν πρόσκληση τα θέματα της ημερήσιας διάθεσης για τα οποία θα ψηφίσει το Σώμα αν θεωρούνται ότι είναι κατεπίγοντα, αλλιώς η συνεδρίαση θα αναβληθεί. Λοιπόν, υπογραφή σύμβασης υπεύθυνου Δήμου Άνδρου για τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αεφορία και ανανέωση της παραχώρησης του χώρου του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Κορδίου. Το θέμα αυτό λοιπόν θεωρείται κατεπίγον να συζητηθεί διότι οι ημερομηνίες για τη μετατροπή του ΚΠΕ σε ΚΕΑ έχουν εκπνεύσει και απαιτείται άμεση απόφαση ώστε να τοποθετηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες. Συμφωνεί το Σώμα ότι το θέμα αυτό είναι κατεπίγον. Συμφωνώ. Ομόφωνα λοιπόν συμφωνεί το Σώμα. Θέμα δεύτερο. Έγκριση δεύτερου ΑΠΕ τακτοποιητικού για το έργο συντηρήσει επισκευές σχολείων, σχολικών κτηρίων Δήμου Άνδρου. Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπίγον να συζητηθεί για τον λόγο ότι αφορά χρηματοδότηση μέσω προγραμματική σύμβαση με την ποινία και πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα οι απαραίτητε ενέργειε. Συμφωνεί το Σώμα ότι είναι κατεπίγον. Συμφωνεί λοιπόν ομόφωνα. Θέμα τρίτο. Έγκριση πέμπτου ΑΠΕ και δεύτερη συμβαστική σύμβαση του έργου κατασκευή και κατάσταση εργασία λιμάνων και αγωγού διάθεση των λιμάνων Δήμου Άνδρου. Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπίγον και πρέπει να συζητηθεί για την άποψή μα διότι αφορά χρηματοδότηση μέσω του ΕΠΕΡΑ τέλος πάντων και πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες. Συμφωνεί το Σώμα. Λοιπόν, το Σώμα κατεπίγον. Το τέταρτο θέμα. Τροποποίηση της υπαριθμών 234/18 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ορισμός διαχειριστικού υπολόγου
τη χρηματοδότηση του έργου για την εκτέλεση εργασιών από το ΣΟΤΑ τη χώρα για την αντιμετώπιση των ενωμένων λειψιδρίας. Θεωρείται κατά πλήρω να ζητηθεί, διότι πρέπει να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εξοπλίσεις των μολυβίων ώστε να μην καταστούν οι ξυπρόθεσμες. Το θεωρεί λοιπόν το Σώμα ομόφωνα και τυπίχων. Θέμα 5. Παραχώρηση χώρου των εργοταφείων στενιών για την κατασκευή μαυσολίου. Θεωρείται κατά πλήρω να ζητηθεί για τον λόγο ότι ο ετών θα αναχωρήσει από την άλλο τώρα στις γιορτές και πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί άλλο. Το Δημοτικό Συμβούλιο εντός του έτους των κατευθύνων δίνει ότι θα πρέπει να γίνει φέτος αυτή η παραχώρηση και δεν θα έχουμε τη δυνατότητα γιατί δεν θα έχουμε άλλο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρεί το Σώμα κατεπήγον, η κυρία Βασιλοπούλου δεν το θεωρεί κατεπήγον, άλλος, ο κύριος Ευθυμιακός το θεωρεί κατεπήγον, όχι και ο κύριος Αθανασίου. Υπάρχει άλλη αρνητική ψήφος. Το θέμα λοιπόν θα συζητηθεί. Κυρία Παταζήτα, σας άκουσα. Άρα λοιπόν με ψήφους 7-4 το Σώμα θεωρεί το θέμα για την πήγο. Παρακαλώ. Παρακαλώ, δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, το Σώμα λοιπόν με ψήφους 7-4 θεωρεί το θέμα κατεπήγον. Το θέμα θα συζητηθεί για τις εγκατεπήγον της εκπομπής και τα θέματα. Παρακαλώ. Η σημερινή διάταξη απαιτούν την πλειοψηφία των παρόντων. Άρα με 7-4 θα συζητηθεί και αυτό. Θέμα 6. Εξειδίκευση πίστοση για δαπάνες εκδηλώσεων του Δήμου Άνδρου. Το θέμα αυτό είναι κατεπίδευτο γιατί πρέπει να συμβεί προκειμένου να γίνουν σχετικές αναθέσεις πριν από τις εκδηλώσεις. Αυτό αφορούσε βέβαια πολύ προηγουμένως στο διάστημα. Ήδη νομίζω ότι είμαστε και λίγο παραπέρα. Θεωρεί το Σώμα κατεπίδευτο αυτό. Το θεωρεί λοιπόν. Όχι, η κυρία Βασιλοπούλου δεν το θεωρεί κατεπίδευτο. Άρα λοιπόν το θέμα αυτό θεωρήθηκε το Σώμα κατεπήγον με ψήφους 10-1 και θα συζητηθεί καθώσον για τα εντός ημερήσια διάταξης. Στα κατεπήγουσα διάταξης απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων και όχι του συνόλου. Και 7ο θέμα θεωρείται παραχώρηση σύμφωνη γνώμη για την συμμετόχωση δρόμου στην περιοχή της Ολυμπιώνα. Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπήγον να συζητηθεί και πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες και να γίνουν απαραίτητες ενέργειες, διότι το έργο θα διαρκέσει λιγότερο από ένα μήνα και κατά παράκληση του πολιτικού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ω το τέλος του Ιανουαρίου του 2019. Θεωρεί το στρατό σώμα. Εγώ δεν έχω ούτε καν εισήγηση. Αν το θεωρούμε κατεπήγον, τα υπόλοιπα. Εγώ. Άρα λοιπόν, όχι, με ψήφους 7-4 το θέμα θεωρείται κατεπήγον και θα συζητηθεί. Αρνητικές ψήφοι και γνωστές θέσεις. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε με τα θέματα της ημερής διάθεσης. Θέμα 1. Υπογραφή σύμβασης υπεύθυνη Δήμου Άνδρου για τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αεφορία και ανανέωση της παραχώρησης του χώρου του Πρωθυπουργού Σχολείου Κορδίου. Σας έχει περαστεί η εισήγηση του Αντιδημάρχου του κυρίου Θεοδωράκη. Υπάρχει κάποια ερώτηση γι' αυτό, κάποια τοποθέτηση. Το μόνο έχω πολλά. Παρακαλώ, κύριε Αυσοβούλου, τον κόμμα. Νομίζω ότι είχε αναβληθεί γιατί δεν είχε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας νομοδοτήσει. Συστήθηκε η Δημοτική Επιτροπή. Ποια άποψη έχει, δεν το έχω πάρει αυτό. Δεν το γνωρίζω γιατί το γράφετε εδώ, ότι δεν έχει συνέλθει διότι έχει λήξει η διετής διάρκεια της θητείας. Ορίστηκε νέα Δημοτική Επιτροπή. Τι έχει αποφασίσει, γιατί αυτή είναι που θα εισηγηθεί σε εμάς αν το δέχεται. Έχει γνωρίσει. Ναι, θα ήθελα να τη δω την εισήγηση. Το να λέτε ναι έχει, το δέχομαι. Γιατί δεν μας δώσατε. Αν είσαι στο φάκελο, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, παρακαλώ. Υπάρχει μια ερώτηση για την Μάρκο. Έχει αναβληθεί για αυτή τη δουλειά πάλι, για αυτό το λόγο. Υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, είναι σύμφωνο να γίνει, να προχωρήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι απαραίτητο. Σε κάθε περίπτωση, αποφασίζουμε εμείς, σαν δεν είναι απαραίτητο σημαντικό. Η γραμματοδότησή τη. Ωραία, η γραμματοδότησή τη, α πούμε ότι είναι αρνητική. Εμείς δεν θα συμφωνήσουμε. Γιατί να μην την έχουμε αυτό εδώ. Δεν υπάρχει. Γιατί είναι πάλι από αναβολή είναι αυτό, γι' αυτό το λέω. Ναι. Δεν είναι πρώτη φορά που σα λέω. Και κακώς. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι φλέγον για το νησί μας. Προχωράμε λοιπόν, σαν γραμματοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου, συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Θα το δούμε μετά αν υπάρχει και τη Επιτροπή. Α μην βλέπουμε στα γραφειοκρατικά κι εμείς. Αλλάζει όμως η ονομασία. Παλιά το. Όχι, να μας εξηγήσει ο
την Ελλάδα λειτουργούν 52 από το νέο θερμικό πλαίσιο, με το ονομάζονται ΣΥΚΕΑ, και πλέον μπαίνει μέσα και το πολιτιστικό κομμάτι, εκτός από το περιβαλλοντικό, αλλά και το υγείας. Και φορτώνεται και με κάποιες επιπλέον αρμοδιότητες που υπήρχαν στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, στους νόμους. Τέλος πάντων, για 12 ΚΠΕ έχει λήξει η θητεία και έχει έρθει η ανανέωση της σύμβασης με την Υπουργή Παιδείας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει υποδιεκδίκηση ΚΠΕ στη ΣΥΡΟ και στην ΑΚΣΟ. Και ανανομού υπάρχει μόνο ένα ΚΠΕ. Δεν είναι αντίθετο. Αν δεν ανανεωθεί η σύμβαση, θα πάει στη ΣΥΡΟ. Ας δούμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Εντάξει. Υπάρχει αντιλήψιμος. Γίνεται λοιπόν ομόφωνο. Θέμα δεύτερο. Έγκριση δεύτερο ΑΠΕ τακτοποιητικού γιατρού συντηρήσει επισκευών σχολικών κτηρίων Δήμου Άνω. Σας έχει μοιραστεί η εισήγηση. Υπάρχει κάποια ερώτηση, τοποθέτηση. Όχι. Υπάρχει αρνητική ψήφο. Εγκρίνεται ομόφωνο. Θέμα τρίτο. Έγκριση πέμπτου ΑΠΕ και δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση του έργου κατασκευή εγκατάσταση επεξεργασία λιμάτων και οδού διάθεση των λιμάτων Δήμου Άνω. Υπάρχει αιτιολογική έκθεση, σας έχει μοιραστεί. Υπάρχει κάποια ερώτηση γι' αυτό. Παρακαλώ, κύριε Μαστροπούλου. Τι αφορά η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση, ποιο κομμάτι αφορά? Λέει τι θέλει να ρωτήσω. Την υπηρεσία. Στην πέμπτη σελίδα. Σε ποια? Στην πέμπτη σελίδα. Ανάγκη σύνταξη του πέμπτου τακτοποιητικού δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση. Αυτή είναι η πέμπτη σελίδα. Λέει, στα πλαίσια της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης, εξηγεί διάφορα πράγματα και λέει για τον πέμπτο τακτοποιητικό. Δεν λέει για τη δεύτερη, δεν το έχω καταλάβει εγώ. Για τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση, ποιο κομμάτι αυτό. Λέει ότι στην πρώτη συμπληρωματική είχε προβλεφθεί στο άρθρο ΤΑΔΕ για τις εργασίες υπήρξης ποσότητα 4 μηνών. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση. Ο ανάδοχος όπου λειτουργήσε τις εγκαταστάσεις. Συνεχώς από τους 12 μέχρι από τον 1 τον 18, συνολικά 10 μήνες. Άρα λοιπόν βέβαια ότι αντί για 6 πρέπει να προβλεφθεί το 10. Στην 7η σελίδα είναι καθαρά υπονομικό. Λέει η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση είναι 212.000. Αυτό εννοεί μόνο. Ότι είναι οικονομικό. Ότι είναι οικονομικό γιατί αντί για 6 μήνες λειτουργήσε 10. Από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ, μην νομίζω. Εντάξει, εγώ δεν είμαι. Λοιπόν, αυτό λέει ότι συνέχισε μέχρι τις 11 Εβδόμου, 18 να έχει καλή εργασία. Πρώτη τελευταία παράγραφη. Λοιπόν, υπάρχει εδώ κάποια ερωτική ψήφος. Εγκρίνεται εγώ. Τέταρτο θέμα, τροποποίηση της υπαρχού 234/18 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ορισμό διαχειριστικού υπολόγου και χρηματοδότηση του έργου για την εκτέλεση εργασιών από του ΟΤΑ τη χώρα για την αντιμετώπιση των ενωμένων ληψιδρίας. Εδώ έγινε η διαφοροποίηση. Ήταν στην Ακουλούρη και θα πει η κυρία Καβιά. Άρα λοιπόν πρέπει να πει ο Ταμείας που είναι η κυρία Καβιά και όχι η Στέλλα Ακουλούρη. Υπάρχει κάποια αρνητική ψήφος αυτό. Η κυρία λοιπόν ομόφωνα. Θέμα πέμπτο. Παραχώρηση βόλου στο εργοταφείο στενιών για την κατασκευή μασολίου. Έχει μοιραστεί εδώ το πρακτικό του τοπικού συμβουλίου, είναι η αίτηση της φιλοδοκίας Καζάμπη. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Πού είναι το κατεπήγον? Καταρχήν όταν λέμε κατεπήγον, τι ακριβώς εννοούμε? Παρακαλώ, το κατεπήγον συζητήθηκε πριν. Το σώμα αποφάσισε 7 θέσεις. Είναι η συμπληρωτή μας, την ξέρω την υπόθεση. Γιατί είναι η απλή γυναίκα και θέλει να κάνει διαδικασία να πληρώσει και να την πάει για να φύγει. Και θα αρχίσει και θα ξανάρθει το εξωτερικό. Επειδή θα κάνουμε όμως συμβούλιο φέτος, πρέπει να κλείσει φέτος αυτό το θέμα. Τον ιστορικό έχει κλειστεί όμως. Μην πάμε πάλι στο κατεπήγον, έχει κλειστεί ήδη το κατεπήγον. Κάπου αλλάζουμε την έννοια του κατεπήγοντος. Ναι, το σώμα το κλείνει. Το σώμα έχουμε και το κατεπήγον. Μπορεί να είναι και
Λοιπόν, ψηφίζουμε επί της ουσίας. Υπάρχει αρνητική ψήφος για την παραχώρηση του Μαυσολίου. Στην ουσία. Άρα ομόφωνα, κύριε Μαυσολίου. Το κατεπήγον είναι το πρόβλημα. Το κατεπήγον ψηφίσει και αυτά τέσσερα πέρα. Αλλά θα πρέπει, κύριε Πρόεδρε, που είστε και νομικός, να ξέρετε ποια είναι τα κατεπήγοντα. Τι εννοώ όταν τα κατεπήγοντα. Κατά την κρίση του Προεδρείου ήταν κατεπήγον. Αλλά δεν αρκεί η κρίση του Προεδρείου, μπαίνει σε ψηφοφορία με την πλειοψηφία των παρόντων. Οι παρόντες αποφάσισαν ότι είναι κατεπήγον. Άρα αυτό με ξεπερνάει. Το κατεπήγον κρίνεται από τις διάφορες παραμέτρους. Ναι, και από όσο φεύγει ο άνθρωπος και θέλει να πληρώσει. Και δεν θα γίνει άλλο συμβούλιο, δεν είναι επίγον να γίνει η διαδικασία. Θέμα έκτο. Εξειδίκευση πίστοση για τα πάντα σε εκδηλώσει του τύπου άνθρωπο. Σα έχει μοιραστεί η σύγκριση, παρακαλώ. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κύριε Βασιλοπούλου. Έχει δύο πίνακες που αφορούν γεύμα 35 ατόμων και γεύμα 30 ατόμων. Για ποιες εκδηλώσεις είναι αυτά. Είναι δύο, η σύγκρισή μου είναι δύο. Εγκλήματα για 30 και 35 άτομα γεύμα. Τι αφορά, ποιοι θα είναι αυτοί που θα έρθουν και θα φάνε με έξοδο του Δήμου, σε ποιες εκδηλώσεις. Μπορεί για τα Χριστούγεννα να είναι κάτι. Και για δύο εκδηλώσεις. Ποιος το έχει κάνει, στην Ελλάδα έχει κάνει. Το κύριο Νικολάκη. Η κυρία Ευαγγελία Γιαλούρη έχει κάνει την σύγκριση. Λέξαμε στο διάβολο. Πάμε. Να αρχίσουμε. Δεν με απαντήσετε. Ό,τι λέει η σύγκριση. Τι λέει, λέει γεύμα 35 ατόμων. Για ποια εκδήλωση όπως είπαμε. Δεν κάνετε να ξέρουμε. Αντιπολίτευση μας θα πρέπει να ξέρουμε. Προφανώς θα είναι δύο γεύματα. Ναι, ποια και ποιοι θα είναι αυτοί. Είναι σύλλογοι, είναι προσκεκλημένοι επίσημοι, είναι χοροδίες, τι είναι. Πού είναι, στον Αγγελικό Λαρδοκόρτη, μήπως δεν είναι. Τώρα θα ψηφίσουμε μετά από πόσο καιρό. Άμα δεν κάνουμε τα συμβούλια. Λοιπόν, γιατί δείτε. Ας πάμε λοιπόν γιατί το θέμα είναι. Για να δείτε. Τώρα εδώ σήμερα λείπουν 6-7 δικοί σας. 7 λείπουν. Πώς είσαι. Δεν είμαστε 7, δεν είμαστε όλοι. 7 λείπουν. 7 δεν είμαστε. 7 δεν είμαστε. Δημήτρη, 9 είμαστε. Ο ψωμάς είναι στην Αμερική με το παιδί του. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πληροφορηθούμε ποια γεύματα είναι αυτά. Είναι δύο γεύματα, δύο γεύματα. Αφού τα ψηφίσουμε. Προκειμένου να γίνουν οι σχετικές. Ναι, θα γίνουν. Αφέσεις πριν τις εκδηλώσεις. Δεν έχουν γίνει τα γεύματα. Ποιες εκδηλώσεις είναι, δεν πρέπει να ξέρω. Έχουμε επίσης όρες συμμετοχή εδώ. Λοιπόν, από ό,τι σας απάντησε ο κύριος Δήμαρχος, ότι δεν γνωρίζει. Τι απάντησε, δεν γνωρίζει. Ωραία, άρα λοιπόν, εδώ δεν το ψηφίζει. Δεν το ψηφίζει. Άρα λοιπόν, ποιος ψήφος. Και εγώ δεν το ψηφίζω. Άρα, κύριε Αθανασίου, δεν το ψηφίζω. Άρα το ψηφίζω. Άρα το ψηφίζω. Άρα, λοιπόν, άρα, εγγύνεται αυτό το θέμα με ψήφος 8-1-3, αρνητικά ψήφος ο κύριος Θηνιακός, η κυρία Φανταζή και η κυρία Βασιλοπούλου. Θέμα ένα. Παροχή σύμφωνης νόμου για τη μετώπιση των συντρόφων στην περιοχή του Σουδουμιώνα, κύριε Δήμαρχε. Έχει βρεθεί ένας χορηγός, ο οποίος θέλει να τσιμεντοστρώσει το δρόμο από το Φελόπορ στο Πισοπινιώνα. Ζητάει σύμφωνη γνώμη, το τοπικό έχει συμφωνήσει τελικά. Εμείς συμφωνούμε και τα αυξάνουμε, εφόσον υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν αυτή τη χορηγία. Τα μεγάλη μας χαρά και να βρεθούμε κι άλλοι να μας βοηθάνε γιατί ο Δήμος μόνος δεν μπορεί. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία εφόσον βρέθηκε ένας άνθρωπος να συμμετοστρώσει ένα μεγάλο κομμάτινο δρόμο να συμφωνήσουμε και θεωρώ ότι είναι για το Δήμο τη μελέτη προς όφελος. Θα ρωτήσω εξής. Υπάρχει μελέτη για το δρόμο φόνε. Τι εννοείται. Καταρχάς δεν γνωρίζουμε τον χορηγό που οφείλαμε να τον γνωρίζουμε. Δεύτερον, δεν, η επιχορήγηση δεν πήγε στην Οικονομική Επιτροπή. Τρίτον, υπάρχει μελέτη για. Καταρχάς λέμε για σύμφωνη γνώμη αυτή τη στιγμή. Λέμε για σύμφωνη γνώμη. Αν συμφωνούμε, εφόσον συμφωνήσουμε, ναι, θα ακολουθήσουν τα πάντα από την Τεχνική Υπηρεσία και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή θα γίνει κανονική μελέτη με την επίβληση του Δήμου και ο διοικητής. Θα πάει βάσει του νόμου που ορίζει η παραχώρηση των χρημάτων να γίνει στο
Δήμο και ο Δήμος να κάνει διαδικασία. Θα γίνει ό,τι προβλέπεται να γίνει, θα γίνει. Δηλαδή θα αυτή τη στιγμή λέμε αν συμφωνούμε να γίνει αυτή. Δηλαδή θα ισχύει το άρθρο 31, παράγραφος 1 του νόμου 41 του Δαδίου του 13 με το συμπληρωθέν του 18, το άρθρο 55 του νόμου 45-57 του 18. Θα πάμε βάση αυτού του διαδικασίας. Γιατί τι λέει για τις δωρεές. Η Σελινιώνα που είναι αυτή για αυτό, αύριο. Καταρχάς, αν εξηγήσουμε, εάν δεν πάμε τη σωστή διαδικασία, κινδυνεύουμε εμείς απόψε εδώ που θα ψηφίσουμε σύμφωνη γνώμη, να βρεθούμε και κατηγορούμενοι. Διότι αν συμβεί ένα τύχημα, γιατί δεν είναι ένα δρόμο που 15-20 μέτρα που όλοι θα λέγαμε εντάξει, είναι πάνω από χιλιόμετρο. Πού μιλάει το συμβεί ένα τύχημα, όλοι θα πάμε για κακούργημα. Ας προτάρει επιτέλους την ευθύνη τεχνική υπηρεσία να κάνει μια μελέτη με την περιβαλλοντική της ώρα που να μην μπορεί να μας πει μια κουβέντα. Προτείνω να αναβληθεί να έρθει ξανά το ερώτημα με τη μελέτη της τεχνικής. Λέει καταρχήν ενός εργολάβου. Ποιος εργολάβου είναι αυτός δεν ξέρουμε. Να έρθει μελέτη του εργολάβου θεωρημένη στην τεχνική υπηρεσία, να υπάρχει περιβαλλοντική μελέτη, να γνωρίζουμε το δωρητή, να γνωρίζουμε το ύψος της αξίας. Και ποιο θα εκτελέσει το έργο, βάσει νόμο ο Δήμος μετά από δωρεά στην Οικονομική Επιτροπή ή ο δωρητής χωρίς να επέμβει ο Δήμος. Στο επόμενο συμβούλιο να υπάρχουν όλες αυτές οι διευθύνσεις για να το αποτελέσει. Να το μαζέψω εγώ σαν θέμα, θα πω και πέρα ψηφίζετε. Εγώ σαν νομικός λέω ότι αυτό το θέμα δεν μπορεί να μπει έτσι. Δεν υπάρχει, δεν είναι θέμα να πει στο κινήμα. Δεν είναι θέμα νομοδότηση. Θα πρέπει να γίνει μια διαδικασία η οποία βέβαια δεν ολοκληρώνεται σε ένα μήνα που να δικαιολογούσε και το κατεπήγον το οποίο ήδη το κρίναμε. Τι εννοώ. Για να μπορέσει ο ιδιώτης να επέμβει σε μια δημόσια περιουσία, θα πρέπει να υπάρχει η τεχνική έκθεση, η μελέτη της περιπτώσεως του Δήμου, η οποία μπορεί να γίνει βέβαια και γρήγορα. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Πρέπει να υπάρξει η μελέτη του Δήμου, πρέπει να υπάρξει η επίβλεψη από το Δήμο. Πρέπει να υπάρξει το ακριβές ποσό από την τεχνική υπηρεσία το οποίο θα καταβάλει ο ιδιώτης στα ταμεία του Δήμου. Έτσι. Με δωρεά η οποία θα είναι συγκεκριμένη μόνο για αυτό το έργο και θα γίνει το έργο από το Δήμο. Και περιβαλλοντολογικά. Ναι, περιβαλλοντολογικά μπορεί να μην χρειάζεται. Αυτό θα το δει η υπηρεσία του υπηρεσία. Πάντως έτσι, σαν αίτηση, εγώ σαν δικηγόρος συμβουλεύω το Σώμα να μην το ψηφίσει γιατί μπορεί να μπλέξει το πραγματικά. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να ψηφίσει. Αλλά σαν δικηγόρος σας λέω ότι έτσι δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να δώσουμε μια να επέμβει ένας ιδιώτης χωρίς να ξέρουμε το πώς θα το πάθουν στον δρόμο, πώς θα δουν τη μέρα, αν θα έχει τεχνικά, αν υπάρχει μελέτη, αν δοθούν τα χρήματα στο ταμείο. Εγώ σαν δικηγόρος φοβάμαι και λέω. Φυσικά και δεν θα το κάναμε έτσι. Εμείς θέλουμε τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλουμε, αποδεχόμαστε την όποια χορηγία προκειμένου να γίνει αυτό. Για να φτάσει να γίνει έργο, θα γίνει μελέτη από την τεχνική υπηρεσία με τους όρους που θέλουν. Ποια χορηγία, δεν ξέρουμε ποια χορηγία, ποιος είναι ο χορηγός, από πού δεν υπόδειο. Τα κρίματα δεν θα μπουν στο Δήμο για να ξαναφύγουν από το Δήμο. Δεν το θέλουμε αυτό. Αντίστοιχα έγινε και το τυχείο στα Γιάλια επιθυμίασαν απέναντι. Λοιπόν, πώς δεν είναι νόμιμο. Δεν το κατάλαβα. Για απέναντι πώς κάνουν το τυχείο στα Γιάλια. Δεν έχει σημασία να κάνει κάποια διαρκή μια παρανομία την κάνουν. Μα δεν είναι παρανομία. Πρέπει να γίνει σίγουρα όπως το πει και ο. Δεν μπορεί να γίνει χορηγία το έργο. Δεν μπορεί να γίνει χορηγία το έργο. Μπορεί να γίνει χορηγία με δωρεά, η οποία θα είναι αποκλειστική δωρεά για το συγκεκριμένο έργο, από τον συγκεκριμένο δωρητή. Δεν μπορεί να επέμβει κάποιος από μόνο του να ανέβει στο δημόσιο έργο. Δεν μπορεί να γίνει. Εγώ σαν δικηγόρο δεν μπορώ. Εγώ σαν δικηγόρο δεν μπορώ. Εγώ σα λέω το διαδικασία. Το ποσό θα πρέπει να γίνει με να γίνει με λίγο. Να θα τεχνική υπηρεσία προφανώ η οποία δεν έκανε καλή σύγχυση. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι αυτό. Πώ το λέω, εσεί ψηφίζετε. Μπορεί να ψηφίσετε και τσίπα τη. Εγώ προσωπικά, σαν νομικό, δεν μπορώ. Σύμφωνα με αν δεν μπορώ να δώσω εγώ να πει έναν δρόμο στον οποίο θα έπρεπε να συνδυώσει, στον οποίο δεν το έχουμε πει πώ θα είναι το πλάτο του τσιμέντου, πώ θα είναι το πάθο. Μα φυσικά να το πούμε. Όταν τα πούμε θα είναι αυτά. Πρέπει να κάνουμε, πρέπει να προηγηθούμε. Πρέπει να προηγηθούμε αυτό, να προηγηθεί τη τιμή, να δούμε ότι θα πρέπει να πούμε τα κρίματα του Δήμου και από εκεί να έχουμε αυτό. Αυτό είναι ο λόγο.
Τώρα εγώ δεν μπορώ να κάνω. Εδώ ανοίγανε δρόμο χωρί να έχουν. Εντάξει, τώρα και ψηρίζουμε τώρα, είναι δυνατόν. Αρχίζω να λέω τι έχουν ανοίξει και τι έχουν κάνει. Δεν ήμουν εγώ πρόεδρο. Και βλέπουμε εδώ πέρα αντιδράσει. Και έναν άνθρωπο που θέλει να μα προσφέρει. Να ψηφίσουμε. Μια τσιμεντόμα, είναι δυνατόν. Να ψηφίσουμε. Και με τη σύγχρονη γενική υπηρεσία. Να ψηφίσουμε και με μελέτη από την εθνική υπηρεσία. Συγγνώμη, εγώ βλέπω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα άνθρωπο, ένα χορηγό που θέλει να φτιάξει κάποια μέτρα τσιμέντο. Είναι σαν να του λέμε δεν θέλουμε, φύγε πήγαινε κάτω από το σαν μισή. Τι λέει ο Ρενίκη, έτσι κατάλαβα. Δεν σας μίλησε έτσι. Παρακαλώ. Έτσι κατάλαβα. Είναι καλύτερα να γίνει το έργο. Με όλα αυτά που λέμε τώρα δεν πρέπει να γίνει. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Λοιπόν. Κύριε Βασιλοπούλου, δεν σας έχω μιλήσει. Εσύ κατάλαβες ότι δεν θέλουμε να γίνει το έργο και να πάει να το κάνει αλλού. Γιατί βάζεις στο στόμα μας που λέει και δεν είπαμε. Και με τον νόμο δεν πρόκειται να γίνει, κύριε Βασιλοπούλο. Λοιπόν, παρακαλώ. Έχετε δει τι λέει το θέμα. Παροχή σύμφωνης γνώμης για την τσιμεντόστρωση. Όχι την εκτέλεση του έργου. Σύμφωνης γνώμης. Πού είναι το αίτημα του χορηγού. Λοιπόν, παρακαλώ, παίρνουμε δύο. Όχι, δεν θέλει να ψηφίσει. Αν δεν υπάρξει αίτημα, θα είναι ο λόγος. Σύμφωνη γνώμη δίνεται. Θέλετε να γίνει αυτό ή δεν θέλετε. Παρακαλώ, τελειώσουμε. Λοιπόν, μπαίνουν στην πληροφορία δύο προτάσεις. Η μία πρόταση λοιπόν είναι για η παροχή της νόμης έτσι όπως έρχεται σε διαψήφιση και η άλλη είναι για αναβολή του θέματος προκειμένου να τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που ανέφερε ο κ. Καρασίδη. Ποιοι ψηφίζουν. Εγώ θεωρώ να προχωρήσουμε. Ωραία. Ποιοι ψηφίζουν. Εάν προχωρήσουμε, θα καταθέσω ένα σέλιδο να γραφτεί στα πρακτικά. Θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, παρακαλώ, ψηφίσουμε, κ. Καρασίδη. Ποιος ψηφίζει την πρόταση για την περίπτωση της διαδικασίας. Λοιπόν, ψηφίζουμε τώρα, Παρακαλώ λοιπόν, ο κύριος Θεοδωρέκη. Εγώ, καταρχήν προτείνω το εξής, κατά κάποιο τρόπο θα ψηφίσω με το εξής σκεπτικό. Ότι δεν ψηφίζω τη διαδικασία που θα γίνει εδώ. Η διαδικασία που θα γίνει εδώ πρέπει να ακολουθήσει Είναι κατεπίγον και θα διαρκέσει λιγότερο από ένα μήνα και κατά παρέκκληση παράκληση του χορηγού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του Ιανουαρίου του 19. Επότε θα γίνουν στις διαδικασίες. Εγώ λοιπόν επιμένω θέλω να έχουν προηγηθεί να είμαστε νόμιμοι και να είμαστε σίγουροι. Ποιοι ψηφίζουν την πρόταση να αναδειπάνε την παροχή της εκπαιδευτικού. Αν δεν υπάρχουν, δεν θα κάνει. Η πρόταση λοιπόν. Η παροχή. Παρακαλώ. Ποιοι ψηφίζουν την παροχή τη σύμφωνη νόμου για τη μετόρθωση έτσι όπω εισήγεται. Κύριε Κοκκίνο, ο Δωράκη. Ναι. Η κυρία Τσομίρου, ο κύριο Κόρτο, ο κύριο Λάσκαρη, ο κύριο Βάμπορα, η κυρία Κραμάη. Λοιπόν, υπέρ τη 6 υποψήφου, με ψήφου 6, 1 και 5, εγκρίνεται το θέμα. Εγώ θα του έλεγα να πει σε αυτό με τι ψήφου υπέρ τη αναγνώριση. Από αύριο θα γίνει μπροστά. Εγώ μάλλον είμαι σαν δικηγόρο που πρέπει να καλύψω. Άλλο εξαιρετικά. Δεν είμαι νομικό. Εγώ είμαι εσεί που είναι εμπλεκτικό. Με τι ψήφου λοιπόν υπέρ τη αναβολή του κυρίου Αθανασίου, τη κυρία του κυρίου Τελιακού. Στο πελό και όχι για να γοριανάκι. Αθανασίου, την Αθώ, Πανταζή. Βασιλοπούλου και πάλι. Έριξε τις ενεργές. Λοιπόν, παιδιά, καλή καλά. Υπογραφή παρακαλώ.